Monday Live παρέα με το WhatsApp. Είναι μαζί μας η Ελευθερία Ελευθερίου. Από την αρχή της εκπομπής σας την έχουμε υποσχεθεί. Και εμείς κρατάμε τις υποσχέσεις μας. Γεια σου, Ελευθερία. Γεια σου. Ναι, ναι. Προσπαθώ να τα βρω. Ναι, εντάξει. Τι κάνεις? Καλά, μια χαρά είμαι. Πώς είναι η ζωή? Πολύ καλή είναι η ζωή. Πολύ καλή. Ναι. Τι έχεις κάνει όλο αυτό το διάστημα? Εγώ θυμάμαι από πέρυσι. Σ' άκουγα πριν και στο soundcheck, θα μας πεις το No One. Ναι. Θυμάμαι εκείνο το live του X Factor, ποιες είπε το No One. Το No One. Και από τη μία ήταν λίγο φαρμακερό, γιατί νομίζω εκείνη ήταν η μέρα που έφυγε. Ήταν η μέρα, ναι. Απ' την άλλη ήταν όμως εκείνο το live που όλοι λέγαμε, γιατί να φύγει η Ελευθερία μετά από αυτό το κομμάτι, είναι δυνατόν. Και εμείς και ο Σάκης, είπε κάπως έτσι. Mm. Τι έχει γίνει λοιπόν από τότε μέχρι σήμερα? Λοιπόν, το τραγούδι αυτό μπορεί να μου φέρει κακή τύχη, μπορώ να το πω. Δεν το λέω έτσι, γιατί μετά από την πρόταση του Σάκη, μια χαρά τα πήγα. Λοιπόν, όλα πάνε μια χαρά. Ήσουν στο S Club. Ήμουν στο S Club με τον Σάκη Ρουβάκη και την Τάμτα. Mm. Μετά είχα και δισκογραφικό από τη Sony, πρόταση. Που και επίσης αυτό πήγε μια χαρά. Βέβαια. Και μετά ήταν και η Eurovision. Δεν είχε πάλι καλό τέλος αυτό. Αλλά εντάξει, όλα πάνε καλά. Από την Eurovision τι σου έχει μείνει, έτσι λίγο ένα, θα το πω, γαμωτό? Λίγο... Εντάξει, ήταν λίγο πικρό αυτό που έγινε. Όμως εντάξει, λυπήθηκα, όμως έχω να θυμάμαι τα καλύτερα. Έτσι δεν είναι? Έτσι, προφανώς. Το καλοκαίρι ήσουν με τον Νίκο Βέρτη. Ναι, Θεσσαλονίκη, με τον Νίκο τον Βέρτη. Και πώς ήταν εκεί? Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πέρασα υπέροχα. Έχω ακούσει ότι ο Νίκος Βέρτης είναι από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους του χώρου. Είναι. Είναι πάρα πολύ καλός. Και τώρα? Και τι τώρα, κατάσταση είσαι? Ενώ τελείωσαμε πριν λίγες εβδομάδες, συζητώ για σχήματα που θα ανέβουν και μετά στην Αθήνα. Και όλα πάνε καλά. Κυκλοφορήσαμε και ένα τραγούδι τώρα με τη Sony, που ξεκίνησε και παίζει και πάει καλά και αυτό. Πώς λέγεται? Λέγεται Όταν χαμηλώνουμε το φως, μουσική Γιάννου Ιερεμία και στίχη Φέδος Σαμσίδη. Θα τα ακούσουμε σήμερα? Θα τα ακούσουμε, ναι. Ορίστε και ολοκαινούργιο κομμάτι που μπορεί να γίνει και βίντεο κλιπ. Θα γίνει, ναι. Και μετά θα γίνει. Τώρα έχεις μετακομίσει μόνιμα Αθήνα? Τώρα πλέον είμαι Αθήνα. Από σου φαίνεται λοιπόν η Αθήνα, η ζωή εδώ? Okay. Α, δεν της αρέσει. Εγώ δεν ζητώ. Εντάξει, μια χαρά είναι, μια χαρά. Δεν μου άρεσε στην αρχή, πλέον το έχω συνηθίσει, γιατί είμαι εδώ και κάνω κάτι που μου αρέσει. Είναι η δουλειά μου πλέον αυτό το πράγμα. Και πηγαίνω και στην Κύπρο, πηγαίνω και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Και εντάξει, περνάω καλά. Τι δεν σου άρεσε στην ζωή της Αθήνας? Δεν μου αρέσει... δεν μου αρέσουν οι δρόμοι. Κνευρίζομαι να είμαι στον δρόμο, στην κίνηση. Ορίστε. Δερμή κατηγορώ τώρα, ναι, που είναι δημοτικές εκλογές. Ακούστε τα εδώ τους ανθρώπους που έρχονται. Κινηματογράφο πηγαίνεις? Πάω. Όσο μπορώ πάω. Twilight έχεις δει? Όχι. Όχι, ποτέ. Δεν έχω δει ποτέ. Όχι. Και το έχει δει ο κόσμος όλος. Ο κόσμος όλος το έχει δει και δεν το έχω δει εγώ. Την Kirsten Stewart όμως που κάνει την Μπέλα στο Twilight, λίγο την έχει στο μυαλό σου? Ναι, ξέρω. Λοιπόν. Ξέρω την ιστορία, απλά δεν έτυχε να το δω. Οκ. Σε λίγη ώρα θα απολαύσουμε live την Ελευθερία Ελευθεριού, αλλά προς το παρόν θέλουμε και σε εκείνη αλλά και σε εσάς να αποδείξουμε την σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην Ελευθερία και στην Kirsten Stewart. Με 6 βήματα θα σας δείξουμε ότι μπορείτε να συνδεθείτε, ότι υπάρχει εκεί μια σχέση. Οκ. 6 degrees of separation. Για πάμε να τα δούμε. Χορεύουμε στον τοίχο οι σκιές, με εκείνο το τραγούδι. Η Ελευθερία Ελευθερίου ξεχώρισε σχετικά γρήγορα από το X Factor 2, ενώ η φωνή της έκανε και τον Σάκη Ρουβά να της προτείνει να συνεργαστούν στο νυχτερινό κέντρο που εμφανιζόταν τον περσινό χειμώνα. Ο Σάκης βέβαια είχε το 2006 παρουσιάσει και την Eurovision όταν πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Και στο πλευρό του είχε τη Μαρία Μενούνος, την ελληνικής καταγωγής παρουσιάστρια και ηθοποιό, που το 2005 κρατούσε έναν από τους βασικούς ρόλους στην ταινία Fantastic Four, στην οποία και πρωταγωνιστούσε η Jessica Alba.
η Αμερικανίδα ηθοποιός που έχει ανακηρυχθεί ούκο λίγες φορές από ανδρικά περιοδικά ως η πιο σεξι ηθοποιός του πλανήτη, ανακαλύφθηκε το 1999 από τον James Cameron, όταν την ξεχώρισε μέσα από 1200 άτομα που είχαν πάει για οντισιόν για έναν ρόλο κομπάρσου στην σειρά επιστημονικής φαντασίας Dark Angel. Ο πατέρας του Avatar έγινε το 2003 προσκύνημα για εκατομμύρια φανς των θρυλικών Flintstones όταν δημοσιοποίησε την επιθυμία του να κάνει αντικείμενο επερχόμενο ντοκιμαντέρ του την επιστημονική έρευνα που αποδείκνυε ότι τα μνημεία στο νησί του Πάσχα, το φανταστικό μέρος που είναι η πόλη Bedrock της οικογένειας Flintstones, είναι φτιαγμένα από το λατομείο του Fred Flintstone. Και κάτι που ελάχιστοι γνωρίζουν είναι ότι στην ταινία The Flintstones in Viva Rock Vegas το 2000 ενσάρκωσε το δεύτερο σημαντικό ρόλο της καριέρας της, πολύ πριν γίνει γνωστή ως Μπέλα στο Twilight, η Kirsten Stewart.